πράκτορες προτεραιότητα να κρατηθούν οι υπηρεσίες αυτές τους ομιλητές. Σήμερα κάναμε εδώ στη Σάμμο μία σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς του νησιού, για την ακρίβεια με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων, έτσι ώστε να αναλύσουμε τα μέτρα που πρέπει για την αποζημίωση των επιχειρήσεων, τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθεί σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και με την περιφέρεια, έτσι ώστε να κινηθούν οι διαδικασίες γρήγορα για να μπορέσουν τα χρήματα να πάνε το συντομότερο δυνατόν στους δικαιούχους που είναι οι επιχειρήσεις. Ο στόχος είναι σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και υπό γενικότερες δύσκολες συνθήκες να μπορέσουμε η πολιτεία, το Υπουργείο Οικονομικών και τα συναρμόδια Υπουργεία να διοχετεύσουν τους πόρους που πρέπει για να αποκατασταθεί η κατάσταση, να αποκατασταθούν τις ζημίες στο νησί και να αρχίσουν να μπαίνουν σε μια επιχειρηματική κανονικότητα. Πιστεύετε ότι τα αιτήματα που σας μεταφέρουν, τα επιπρόσθετα αιτήματα, μπορούν να ικανοποιηθούν? Όπως σε κάθε περίπτωση καταγράφονται τα αιτήματα, κάνουμε ένα γόνιμο διάλογο, αιτήματα που θα μεταφέρουμε και στα άλλα Υπουργεία, έτσι ώστε να μπορέσουμε στο μέτρο που μας επιτρέπουν οι συνθήκες αλλά και το θεσμικό πλαίσιο να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες όλων των πολιτών. Κύριε Γενική, έχει οριοθετηθεί η Σάμμο στο σεισμόπληκτη περιοχή? Είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίες τρέχουν σε όλες από γωνιά σε γωνιά του νησιού αλλά και σε άλλες περιοχές, έτσι ώστε οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών το γνωρίζετε. Οπότε ουσιαστικά τρέχουν για να ανταποκριθούν σε αυτό το εγχείρημα το συντομότερο δυνατόν. Χρειάζεται να γίνει τροποποίηση και για το τσουνάμι? Αυτό θα σας απαντήσουν οι αρμοδιότεροι. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Στραντόπουλος, όπως είδατε, εξήγηλε, μορφοποίησε, εξειδίκευσε τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν για τη Σάμμο. Η κυβέρνηση είναι εδώ με όλη της την δύναμη και όλο το ενδιαφέρον και πιστεύω ότι θα πάμε σε καλύτερα. Κάποια αιτήματα που θα βγουν στην πορεία, είσαστε διατεθειμένοι να τα προωθήσετε και να ζητήσουμε την υλοποίησή τους? Βεβαίως, βεβαίως, σίγουρα. Τα προβλήματα συνεχώς προκύπτουν. Οι ζημιές καταγράφονται συνεχώς, αυξάνονται δυστυχώς, αλλά παρόλα αυτά η κυβέρνηση είναι εδώ και θα συνδράμει με όλους τους τρόπους. Μπήκαν πάρα πολλά θέματα στο τραπέζι. Το καλό είναι βέβαια ότι η κυβέρνηση αντιδρά άμεσα στα αιτήματά μας. Είναι βέβαια και υποχρέωσή της κάτω από αυτές τις συνθήκες που ζούμε όλοι. Εκείνο το βασικό που ζήτησα προσωπικά εγώ είναι εάν υπάρχει δυνατότητα το 50% της επιστρεπτέας προκαταβολής να αυξηθεί. Βέβαια μου έβαλαν θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ θα πιέσω προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί είναι το μόνο ζεστό χρήμα που μπορεί να φανεί δηλαδή στους επιχειρηματίες άμεσα. Ένα άλλο θέμα που έθιξα είναι για την οριζόντια αποζημίωση με βάση τις καταγραφόμενες ζημίες που έχουμε, και αν δεν απατώμε είναι γύρω στις 310, θα αυξηθούν βέβαια οι επιχειρήσεις. Ζήτησα να γίνει από την πλευρά της περιφέρειας μια γεωγραφική κατανομή, γιατί όπως καταλαβαίνετε στην παραλιακή ζώνη έχουν υποστεί μεγάλες ζημίες επαγγελματίες. Όλοι έχουν υποστεί, αλλά ειδικά στην παραλιακή ζώνη εδώ και πιστεύω και στο Καρλόβαση έχουν υποστεί μεγάλες ζημίες. Και ζήτησα τώρα ένα ποσό, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό, για αυτές λοιπόν τις επιχείρησεις της παραλιακής ζώνης είναι πάνω από 20.000 ευρώ, άμεσα δηλαδή να δοθεί η αποζημίωση. Μπήκαν και άλλα πολλά τώρα. Η αίσθηση που αποκομίσατε, έχουν ανοιχτά αυτιά για να ακούσουν? Βεβαίως, βεβαίως. Τα αυτιά τους είναι ανοιχτά, σίγουρα. Βέβαια ο χρόνος θα δείξει. Εδώ είμαστε, θα πιέζουμε καθημερινά. Και είπα και το άλλο, ότι πρέπει να ξέρουμε κι εμείς ότι σε αυτό το τραπέζι δεν πρέπει να λέμε ψέματα. Γιατί αύριο την άλλη θα κληθώ κι εγώ να απολογηθώ στον κόσμο. Και ο κόσμος μας είναι και κουρασμένος και καταπονημένος, όπως είμαστε όλοι μας. Αποκομίσα. Κοιτάξτε, η παρουσία του κυρίου Τριαντόπουλου και η παρουσίαση του νέου θεσμικού πλαισίου, καθώς και οι fast track διαδικασίες, είναι ένα πλαίσιο αρκετά θετικό. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο όμως μπροστά μας. Πρέπει να οργανωθούμε εδώ τοπικά, και ενώ οι σύλλογοι μας να υποβάλουν σωστούς φακέλους στην περιφέρεια, να εκπονηθεί ένα ειδικό σχέδιο για το νησί πλέον που έχει τριπλό πλήγμα, δεν μιλάμε για απλή σεισμοπαθής περιοχή. Και βέβαια το βασικό, και να το επαναλάβω και δημόσια, είναι ένα φαινόμενο σε εξέλιξη. Δεν είναι η πλημμύρα που ήρθε και πέρασε και η φωτιά ήρθε και έσβησε. Είμαστε μέσα στις μετασεισμικές δονήσεις.
που σημαίνει όπως εξελισσόμενες είναι οι αρνητικές επιπτώσεις του σεισμού, έτσι θα πρέπει να διασφαλίσουμε πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ζωή. Η πολιτεία είναι εδώ, θέλουμε αμεσότητα να βγουν τα πρώτα επιδόματα άμεσα, γιατί πολλά νοικοκυριά αντιμετωπίζουν πρόβλημα διαβίωσης. Όπως και θέλω να πω ότι μέχρι τώρα οι όλες ανάγκες οι στεγαστικές και επισητιστικές έχουν καλυφθεί σε συνεργασία του Δήμου με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Κύριε Δήμαρχε, προχωρήσατε. Να σας πω και καταρχήν, η αίσθησή σας ποια είναι? Υπήρξαν ευήκοα ότα σε αυτά τα... Ναι, υπήρξαν. Θέλει δουλειά όμως από την πλευρά της κυβέρνησης και δουλειά από την πλευρά τη δική μας, όλων. Και τα αιτήματα τα οποία να υποβληθούν, πέρα από αυτά που αφορούν οριζόντιες παρεμβάσεις για όλους, εμείς λοιπόν σαν τοπικοί φορείς, ως επαγγελματίες, πρέπει να επιδείξουμε την ανάλογη συγκρότηση και σοβαρότητα. Είναι κατανοητό ότι υπάρχουν επιχειρήσεις και άνθρωποι. Όταν λέμε επιχειρήσεις, δεν φανταζόμαστε, δεν μιλάμε για πολυεθνικές. Είναι ο γειτονάς μας που το μαγαζί του κυριολεκτικά καταστράφηκε με το τσουνάμι της παραλίας. Μιλάμε για 50% άτομα της παραλιακής ζώνης και του εμπορικού δρόμου, οι οποίοι πάθαν καθολική ζημιά. Εκεί λοιπόν η υπόσχεση από το Υπουργείο είναι άμεση υποβολή των φακέλων και άμεση χρηματοδότηση του ποσοστού της επιδότησης αποκατάστασης των ζημιών. Άρα είναι μια εξελικτική διαδικασία. Το πολύ ενδιαφέρον είναι η δέσμευση του Γενικού ότι θα πάμε σε συνεχείς τηλεδιασκέψεις για να δούμε όπου κολλάμε και ποια είναι η πρόοδο αυτών των εργασιών. Γιατί είδαμε ένα Γενικό ο οποίος ήξερε πολύ καλά το αντικείμενό του. Άρα είχε για κάθε τι το οποίο του έθεταν είτε οι φορείς του νησιού είτε εμείς σαν που εκφράζαμε την άποψη της Δημοτικής Αρχής, είχε απαντήσεις. Βέβαια όλα αυτά μέχρι να υλοποιηθούν θέλουν δρόμο και θα το δούμε στην πράξη, έτσι. Γιατί καλά τα λόγια, αλλά το αποτέλεσμα μετράει. Μια φορά η όλη εικόνα ήταν θετική. Εκείνο το οποίο θέλω να πω και μεταφέρω και την εκτίμηση του Δήμου μας είναι ότι αυτός ο σεισμός μας γίνει ευκαιρία για κάτι καλύτερο. Δηλαδή μέσα από τη δυστυχία καμιά φορά βγαίνει το καλύτερο. Αρκεί να υπάρχει βοήθεια από το κράτος, από την κεντρική διοίκηση, έτσι ώστε η Σάμος να κάνει τα βήματα που χρειάζεται, γιατί όλα τα μηνύματα δεν είναι θετικά όπως εξελίσσονται αυτή τη στιγμή. Έτσι. Υποκομίσατε. Αυτό. Οι εντυπώσεις είναι καλές, υπάρχει καλή πρόθεση από την κυβέρνηση, από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής. Προσπαθούν περιφέρεια, Δήμος και Υπουργείο να βάλουν σε σειρά τα προβλήματα, να δούμε ποια είναι τα μεγαλύτερα και σιγά σιγά οι αποζημιώσεις και όλα αυτά. Μας είπε ότι θα υπάρξει και δεύτερη συνάντηση σε λίγες μέρες. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά και να μην έχουμε συνέχεια στο πρόβλημα μετασεισμών και όλα αυτά. Συμμετείχαμε στη σύσκεψη με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Τριαντόπουλο. Πράγματι, η κυβέρνηση έχει αντανακλαστικά από την πρώτη στιγμή. Ακούσαμε κάποια πράγματα τα οποία θα αφορούν τα οικονομικά μέτρα όσον αφορά τη ΣΑΜΟ. Περιμένουμε αυτά να γίνουν πράξη, αλλά υπάρχουν και δεσμεύσεις ότι πρέπει να δουν και λεπτομέρειες άλλες, οι οποίες πρέπει να ανακουφιστεί αυτός ο κόσμος. Υπάρχει κόσμος ο οποίος είναι άστεγος, υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν καταστραφεί και πρέπει άμεσα να βρεθεί μια λύση. Η αίσθησή μου είναι ότι η πολιτεία από την πρώτη στιγμή είναι κοντά στους επαγγελματίες της ΣΑΜΟ. Τέθηκαν κάποια ζητήματα που είναι πολύ σημαντικά. Βλέπω μια θετική αντιμετώπιση. Θεωρώ ότι κάποια θα μπορέσουν να γίνουν και κάποια δυστυχώς δεν θα γίνουν. Το βασικότερο που ζητάμε εμείς σαν επιχειρηματίες και σαν ξενοδόχοι στη ΣΑΜΟ είναι άμεσα να πάρουν χρήματα οι ξενοδόχοι ώστε να μπορέσουν να επισκευάσουν τα ξενοδοχεία, γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι έχουμε 6 μήνες καιρό μέχρι να ξανανοίξουμε. Αν θα ξανανοίξουμε και πώς θα ξανανοίξουμε. Άρα αυτό που φοβόμαστε είναι γραφειοκρατία και πότε θα πάρουμε κάποια χρήματα που δικαιούμαστε για να μπορέσουμε να ξαναφτιάξουμε τις ξενοδοχειακές μας μονάδες. Όλοι οι κλάδοι είπαν τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Ο Γενικός έδωσε κάποιες κατευθύνσεις. Αυτό το οποίο το τονίσαμε εμείς είναι ότι πρέπει άμεσα και χωρίς να περιμένουμε τις διαδικασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν για να δώσουν κάποια προκαταβολή, έτσι ώστε όλες οι επιχειρήσεις να κάνουν τις πρώτες παραγγελίες, έτσι ώστε σε 1-1,5 μήνα να μπορέσουν να ξεκινήσουν να λειτουργούν τα καταστήματά τους. Και όλοι νομίζω οι φορείς έχουν δηλώσει κάποια πράγματα τα οποία νομίζω ο Υπουργός πρέπει να τα λάβει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη του για να μπορούν αυτές οι επιχειρήσεις να κρατηθούν και στο μέλλον, διότι βλέπω ότι θα κλείσουν πάρα πολλές επιχειρήσεις. Γιατί δεν έγινε σαφή αποτύπωση της πραγματικότητας. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιο προσωπικό το οποίο είναι λευκό, κανείς δεν μας έχει πει τι θα το κάνουμε, που είναι πολύ σημαντικό.
Έχουμε ένα ενίκιο το οποίο λόγω της παραλιακής ήταν πολύ ακριβά και τα οποία ούτε γι' αυτά μας έχουν δώσει κάτι το τι θα γίνει με τα ενίκια. Και έχουμε και κάποια καταστήματα τα οποία έχουν πάθει πολύ μεγάλη ζημιά, σχεδόν ολοκληρωτική, η οποία για να ξεκινήσει από την αρχή θέλει κάποιες προκαταβολές στην Αθήνα, διότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και αυτή η προκαταβολή αυτή τη στιγμή, αν δεν πάει, εννοείται ότι δεν θα ξεκινήσει ο κάθε επιχειρηματίας να φτιάχνει το μαγαζί του. Όμως επειδή έχουμε και ένα χειμώνα και έχουμε και ένα lockdown και έρχονται και τα Χριστούγεννα, θεωρώ ότι το τελευταίο μας είναι αν θα προλάβαμε κάτι να κάνουμε μέχρι τα Χριστούγεννα. Όμως η Αθήνα δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή γιατί όλες οι επιχειρήσεις λόγω του lockdown θα απολύσουν προσωπικό ή δεν θα μπορούν να δουλέψουν όπως πρέπει. Άρα θα έχουμε πολύ μεγάλη καθυστέρηση το να έρθουν τα πράγματα στη Σάμο. Και θεωρώ ότι ό,τι γίνει πρέπει να γίνει τουλάχιστον μέχρι το 15 το μήνα, να ξέρουμε κι εμείς αν θα συνεχίσουμε ή δεν θα συνεχίσουμε και θα κλείσουμε τα καταστήματά μας.